προχωρήσουν σε μια δραστική αλλαγή. Είναι μια απόφαση με ιστορική σημασία που αφορά και την Ελλάδα και την Ευρώπη. Για πρώτη φορά σε μια κοινωνία τα τελευταία χρόνια, ευρωπαϊκή κοινωνία, ψηφίζουν οι πολίτες αριστερά. Εδώ το γνωστό είναι πάρα πολύ. Θα δούμε τελικώς πώς θα διαμορφωθεί και αν θα υπάρξει και μια αυτονομία της αριστερής διακυβέρνησης. Το σίγουρο είναι όμως ότι πολίτες από διαφορετικές πολιτικές προελεύσεις που είχαν ψηφίσει άλλα πολιτικά κόμματα σήμερα επιλέγουν την αριστερά, την ευρωπαϊκή συμβουλευτική αριστερά, συνειδητοποιώντας εν τα πραγματικά τους κοινωνικά συμφέροντα. Η ανεργία, η φτώχεια μεγάλων τμήματων, η κατάρρευση των μεσαίων τάξεων είναι προβλήματα τα οποία ζουν οι πολίτες στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια και το μήνυμα που στέλνουν στην Ευρώπη είναι ότι τέρμα πια με τη λιτότητα. Μπορείτε, σας παρακαλώ, μου επιτρέπετε λίγο να τα πω στα αγγλικά εγώ στην κάμερα. Well, Mr. Phyllis, we're coming back to me to tell you what Mr. Phyllis said. Mr. Phyllis said that it's the first time for the history in Greece and in Europe as well where, people are deciding. Ίσως καταλάβατε λίγο, ναι, ωραία. Οι αποφάσεις που έλαβε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τον κύριο Ντράγκη δυσαρέστησαν το Βερολίνο. Ήδη δηλαδή υπάρχει μια διαφωνία που εκφράζεται με τον ένα ή άλλο τρόπο από την πλευρά της κυρίας Μέρκελ. Εμείς αξιοποιούμε αυτές τις διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται στην καρδιά των ευρωπαϊκών θεσμών και πιστεύουμε ότι μπορεί να βρεθούν ρεαλιστικές δυνατότητες συμμαχιών προκειμένου να υπάρξει μια νέα πορεία για την Ευρώπη πριν οδηγηθεί η Ευρώπη και η Ευρωζώνη σε μια δίνη ύφεσης και κρίσης. Με αυτή την έννοια, η απόφαση των Ελλήνων σήμερα, η ψήφος των Ελλήνων υπέρ της αριστεράς και κατά της λιτότητας, είναι μια ευρωπαϊκή απόφαση. Mr. Phyllis, just... Είμαστε βέβαιοι ότι η απόφαση των Ελλήνων θα δημιουργήσει ενδιαφέρον, συγκίνηση, αλληλεγγύη σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Οι Έλληνες δεν θέλουν να φανούν ότι δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Αυτό το οποίο λένε όμως είναι ότι δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει η Ευρώπη βασισμένη πάνω στα κέρδη των τραπεζών και στις ζημίες των Ευρωπαίων πολιτών. What I would like to ask you, Mr. Phyllis, is do you think the six or five months we have to negotiate with how will be the negotiations with the European partners? What do you think? As Syriza will start from tomorrow, let's say, giving answers about the Troika visiting in Greece. Εμείς ξεκινούμε από την επομένη της ορκομοσίας της κυβέρνησης. Θα περάσει ένα μικρό διάστημα, μερικών ημερών σίγουρα. Ξεκινούμε τη διαπραγμάτευση εφόλησης ύλης και όχι εκεί που τη σταμάτησε η προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί για μας υπάρχει ένα ζήτημα αλλαγής αυτού του πλαισίου της διαπραγμάτευσης, επαναλαμβάνω κατά της λιτότητας, αλλαγής και της δανειακής σύμβασης, στην κατεύθυνση να υπάρξει μια περίοδος χάριτος για την αποπληρωμή των δανείων, όπως είχε συμβεί κατά το πρότυπο της Συμφωνίας του Λονδίνου του 1953 για τη μεταπολεμική Γερμανία. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας κουράσω άλλο. Δεν ξέρω αν θέλει.